Της Ένωσης, ο σημερινό παιχνίδι ήταν ο Τόνι Σαβεύσκι. Ας δούμε λοιπόν τα κυριότερα στιγμιότυπα και τα γκολ σε περιγραφή του Γιάννη Καραλίου. Στο φάουλ για την ΑΕΚ ο Σαβεύσκι που βρίσκει το Χατζή μόνο του στα δεξιά. Χατζής που πάει να περάσει στο Φαμέλη. Φαμέλης παίρνει τελικά την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα σου το Φαμέλη, στην κίνηση ο Καραγιάννης. Δεν μπορεί ο Μιλόπουλος να προσπάθεια. Τα κουνάκι του Μιλόπουλου, ο Καραγιάννης στο σουτ. Διώχνει την μπαλακλόπα στο πολύ δυνατό σουτ, πολλά μέτρα out. Ο Σαβεύσκι που πήρε την παλιά του Χριστοδούλου και προωθείται. Μπαίνει προς την περιοχή, έχει κοντά το Γεωργιάδη, γυρίζει την μπάλα. Να το γκολ για την ΑΕΚ από τον Κλόπα. Το γκολ για την ΑΕΚ από τον Κλόπα στο 22ο λεπτό. Μετά από μια πολύ όμορφη ενέργεια του Σαβεύσκι που μπήκε από τα αριστερά, πιεζόμενος από τον Γεωργιάδη. Την κατάλληλη στιγμή έκοψε την μπάλα ακριβώς στην καρδιά της άμυνας που πρόλαβε ο Κλόπας να πλασάρει το δάφκο. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22ο λεπτό. Και τώρα είναι ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης κάνει πολύ ωραία βαθιά παλιά για τον Ιορδανίδη. Τον Ιορδανίδη που περνάει την μπάλα με το κεφάλι πάνω από το μήνου, τη διώχνει ο Λάμπρος ο Γεωργιάδης σε κόρνερ. Βασιλακάκη στην ωραία παλιά για τον Ιορδανίδη που στο πάρει, αποφεύγει το Χατζή, είναι μόνος του. Να ο Ιορδανίδης που ξεφεύγει και από το μήνου, χάνει το κοντρόλ, έφυγε πολύ πλάγια. Τώρα σηκώνει το κεφάλι του για να σεντράρει, διώχνει με το κεφάλι όμως ο Σταματής, κοντράρει ο Παπαϊωάννου. Νέο σου του Βασιλακάκη, κόντρα αυτή τη φορά από το Χατζή και πλάγια out για τη δόξα που έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 32ο λεπτό. Εκτελέστηκε το φάουλο, Σαβεύσκι. Δεν μπορεί να περάσει την παλιά, έχει όμως πάντα την μπάλα. Περνάει προς την περιοχή, δυο παίκτες σάκ είναι ο Μιλόπουλος. Ο Μιλόπουλος που δεν κατάφερε να σουτάρει, η μπάλα κατέληξε out, ήταν μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Κεφαλιά του Ιορδανίδη για τον Αλεξανδρίδη που παίρνει ωραία την μπάλα για τον Γεωργιάδη. Να δούμε η δόξα να τίσσεται από τα δεξιά. Ο Γεωργιάδης έχει μπροστά του τον συνώνυμο του παίκτη της ΑΕΚ. Περνάει την μπάλα στον Αλεξανδρίδη που είναι μόνος του πάνω στο μήνου. Άρχισε λοιπόν και το δεύτερο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ τώρα στην επίθεση με τον Κλόπα. Υπάρχει μια αλλαγή για την ΑΕΚ, έχει περάσει τη θέση του Χριστοδούλου που δεν φάνηκε καθόλου ο Παπακοστούλης, ενώ η δόξα παίζει με την ομάδα του πρώτου μέρους. Παπακοστούλης που τώρα είναι μέσα στην περιοχή, σουτάρει και πέφτει ο δάφκος και μπλοκάρει. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ο νεαρός έχασε αυτή την ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μιλόπουλος, τώρα ξεκινάει και ο Κλόπας. Η παλιά ωραία για τον Σαβεύσκι που μπαίνει στην περιοχή. Ο Σαβεύσκι πάει να σκάψει την μπάλα, ίσως βρήκε και σε κάποιο χέρι εκεί. Διαμαρτύρεται το Σαβεύσκι. Ζήτησε πέναλτι στη φάση αυτή ο Γιουγκοσλάβος. Το άνοιγμα του σταματήσει το Μιλόπουλο. Μιλόπουλος και Φαμέλης που μπαίνει στη φάση. Να τώρα ο Μιλόπουλος που κάνει απευθείας το σουτ έξω. Ο δάφκος παραχωρεί κόρνερ. 56ο λεπτό στην επανάληψη. Ο Σαβεύσκι σε αυτό το φάουλ από τα αριστερά για την ΑΕΚ. Ο Γεωργιάδης στην κεφαλιά και το 2-0. Ένα έξοχο δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ από το Λάμπρο Γεωργιάδη. Στο καλοτραβηγμένο φάουλ του Τόνι Σαβεύσκι από τα αριστερά. Πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας ο Γεωργιάδης ευθυδιάζοντας την άμυνα της δόξας και το δάφκο. Το 2-0 για την ΑΕΚ. 80 λεπτό φάουλ για την ΑΕΚ σε πολύ καλό σημείο. Ο Σαβεύσκι εκτελεί η μπάλα, χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι. Μιλόπουλος με το κεφάλι. Διώχνει ο Ιορδανίδης, απομακρύνει ο Σοφρόνογλου την μπάλα μακριά. Ο Κλόπας που τρέχει εκεί με το φλέγκα. Πρόλαβε ο Κλόπας για να δούμε. Ο Κλόπας πλασάρει και είναι το 3-0. Ήταν μια νέα υπέροχη παλιά από τον Γιουγκοσλάβο τον Τόνι Σαβεύσκι. Ο Κλόπας μπήκε από τα αριστερά στη μεγάλη περιοχή. Απέφυγε πολύ όμορφα το φλέγκα. Πλάσαρε το δάφκο. Η ΑΕΚ κάνει το 3-0 8 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Η προσπάθεια με τον Μουρούζη, τον νεαρό που βγάζει ωραία παλιά στον Αλεξανδρίδη. Ο Αλεξανδρίδης φεύγει μόνος του, μπαίνει στην περιοχή της ΑΕΚ. Κάνει σέντρα ο Αλεξανδρίδης στο Χιονά. Ο Χιονάς κάνει τώρα το σουτ και βέβαια προλαβαίνει και διώχνει ο Γεωργιάδης, εποφελούμενος από την ολιγορία των δραμηνών και πάλι.